Εκατοντάδες παραγωγοί στη Δυτική Μακεδονία ασχολούνται τα τελευταία χρόνια με την καλλιέργεια αρωματικών φυτών. Το μικροκλίμα της περιοχής έχει αποδειχθεί ευνοϊκό για την ανάπτυξη των φυτών, ενώ και το αποτέλεσμα κατατάσσεται δικομακεδονικά προϊόντα μεταξύ των κορυφαίων στην χώρα. Στη χώρα μα επικρατούν οι κατάλληλε εδεφοκλιματολογικέ συνθήκε για την ανάπτυξη των αρωματικών φυτών. Ε, η πληθώρα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην ελληνική, χλωρι... στην ελληνική χλωρίδα είναι ένας αδιάψευτος μάρτυρας. Τα αρωματικά φυτά ε, μπορούν να ευδοκιμήσουν σε ορεινέ και ημιορεινές περιοχέ, οι οποίε δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ικανοποιητικό εισόδημα καλλιεργώντα ε, κάποια άλλα φυτά, καθώ και σε παιδινέ περιοχέ. Στη Δυτική Μακεδονία καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή πάνω από 8.000 στρέμματα αρωματικών φυτών. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, παρατηρείται επέκταση εργασιών και οργάνωση των παραγωγών, ακόμα και σε συνεταιρισμού, με αποκλειστικό αντικείμενο τα αρωματικά φυτά. Στη Δυτική Μακεδονία ε, έχει το... υπάρχει το φυσικό πλεονέκτημα του υπεδάφου και του ε, μικροκλίματος ε, καθώ τα αρωματικά φυτά μπορούν να ευδοκιμήσουν σε ξηρικά χωράφια, όπω για παράδειγμα η ρίγανη, η λεβάντα, το δεδρολίβανο και το τσάι του βουνού. Ε, η άδευση είναι μόνο απαραίτητη κατά την φυτία εγκατάσταση. Ε, Επίση, τα αρωματικά φυτά μπορούν να καλλιεργηθούν σε περιοχέ όπου κατά τη βλαστική περίοδο οι θερμοκρασίε κυμαίνονται από 4 μέχρι και μείον 33 βαθμού Κελσίου. Ε, κατά τη χειμερινή περίοδο, ε, τα φυτά ξεραίνονται και ξαναβλαστάνουν την άνοιξη. Η καλλιέργεια αρωματικών φυτών θεωρείται χαμηλού βαθμού δυσκολία. Πρόκειται για πολυετή καλλιέργεια που δίνει το μέγιστο βαθμό απόδοση από τον τρίτο χρόνο και μετά. Τα αρωματικά φυτά ε, δεν είναι πολύ απαιτητικά στα θρεπτικά συστατικά και ο πολλαπλασιασμό του γίνεται με μοσχεύματα, με σπόρους ε, είτε με διαίρεση αυτών, ε, δηλαδή ε, που προκύπτουν οι παραφιάδε. Ε, στην Ελλάδα ε, σήμερα καλλιεργούνται. ...πάνω από 40.000 στρέμματα και υπάρχουν μεγάλες προοπτικές επέκτασης της καλλιέργειας των αρωματικών φυτών των 140.000 στρεμάτων. Το κόστος εγκατάστασης των αρωματικών φυτών κυμαίνεται από 600 μέχρι και 1.000 ευρώ το στρέμα. Ε, τον τρίτο χρόνο όπου ο παραγωγός μπορεί να πάρει μια πλήρη παραγωγή, ε, το κέρδος μετά από την αφαίρεση των εξόδων... ...κυμαίνεται από 150 μέχρι και 250 ευρώ το στρέμα με κάποια είδη να μπορούν να μας δώσουν μέχρι και 400 ευρώ το στρέμα... Ε, η μεταποίηση μπορεί να μας δώσει πολύ μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη, ε, καθώς η παραγωγή των εθέριων ελαίων μπορεί να δώσει μια κερδοφορία στον παραγωγό της τάξης των 1200 ευρώ το στρέμμα. Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, αρωματικά φυτά καλλιεργούνται σε αρκετές περιοχές από το Βόλιο μέχρι το Δήμο Κοζάνης.